Καλημέρα, καλό μεσημέρι. Τι κάνετε, πού σας βρίσκουμε, Γεια κύριε σας, Σαμτζάκη? γεια σας, να είστε καλά. Είμαι από την, έξω από την αίθουσα του αυτοφόρου Τριμελούς του Λιμπελιδικού Εθνιών και περιμένω να δικάσω. Αυτά είναι. Στα καλύτερα σας βρίσκουμε, εσάς τους δικηγόρους πάντα, κάθε φορά που σας αναζητούμε. Μια μέρα σαν σήμερα λοιπόν, εσείς ήσασταν σε ένα παράλληλο σύμπαν, μπορούμε να πούμε, ότι ο Παναγιώτης Σαπουτζάκης μαζί με άλλους, με τον Φιλιππάκη, μαζί με τον Πίστη, μαζί με τον Τζουμάκα, μαζί με άλλους πολλούς, βρίσκεται αυτή τη στιγμή στη νομική. Και τι γίνεται εκείνο τον καιρό? Πώς έγινε όλο αυτό, ναι, πώς ξαφνικά αποφασίσατε? Ναι, ήταν το φοιτητικό κίνημα το οποίο ρήμασε εκείνη την περίοδο. Η διαδικασία είχε ξεκινήσει του φοιτητικού κινήματος όταν τάσκεζε φοβέρα και τα πλάκωνε η σκλαβιά επί χρόνια, από το 67 μέχρι το 72, φτάνουμε στις αρχές του 1972, όπου πλέον το φοιτητικό κίνημα αρχίζει να ανδρώνεται. Οι φοιτητές, μην μπορώντας να ανεχθούν αυτή την απαράδεκτη κατάσταση του φασισμού που επικρατούσε και μέσα στα πανεπιστήμια και έξω από αυτά, ξεκινάμε να οργανωνόμαστε. Φτιάχνουμε λοιπόν τις ΦΕΑ, τις λεγόμενες φοιτητικές επιτροπές αγώνα ανασχολή, και αρχίζουμε να αμφισβητούμε τα διορισμένα συμβούλια των φοιτητικών συλλόγων. Τότε η ΧΟΥΤ δεν γίνονταν εκλογές, όχι μόνο για το κοινοβούλιο, δεν γίνονταν εκλογές πουθενά. Διόριζε η Χούντα δικούς της σε κάθε φορέα και με αυτόν τον τρόπο προσπαθούσε να ελέγξει τα πάντα. Έτσι λοιπόν γινόταν και στις σχολές. Εκεί λοιπόν, στη δική μας τη σχολή για παράδειγμα, ήταν ο Σύλλογος Φοιτητών η Θέμης. Είχε τοποθετήσει κάποιους εγκαθέτους. Και στις άλλες σχολές το ίδιο. Έτσι λοιπόν ξεκινήσαν οι φοιτητικές επιτροπές αγώνα να αμφισβητούμε αυτούς, να κάνουμε προσφυγές στο δικαστήριο να διορίσει προσωρινή διοίκηση με σκοπό να γίνουν εκλογές για την εκλογή αιρετών εκπροσώπων. Με βάση λοιπόν αυτό ξεκίνησε ένα κίνημα. Αυτό διήρκησε όλο το 1972 και αρχές του 1973 που είχε ανδρωθεί πια όλο το κίνημα αυτό. Και να πούμε ότι στα τέλη του 1972 είχε κάνει, αναγκάστηκε η Χούντα να κάνει εκλογές. Αλλά εκλογές βίας και νοθείας, το οποίο το γνώριζαν οι πάντες. Αυτό λοιπόν δημιούργησε ένα εκρηκτικό μείγμα και έτσι αρχές του 1973 γίνεται καταρχήν στο Πολυτεχνείο μια κατάληψη και μια διαμαρτυρία για όλη αυτή την απαράδεκτη κατάσταση, εισβάλλει η αστυνομία, χτυπάει, συλλαμβάνει 11 άτομα, χτυπάει, τραυματίζει πολλούς. Αυτό πια ήταν η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι. Έτσι λοιπόν στις 21 του Φλεβάρη συγκεντρωνόμαστε στη νομική σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, διαλαλώντας τα αιτήματά μας, ζητώντας εκδημοκρατισμό, ζητώντας... και ένα άλλο που ξέχασα να πω, η Χούντα αντιδρώντας, δίνει στον Υπουργό Εθνικής Αμήνης την δυνατότητα να διακόπτει τις αναβολές των φοιτητών και να τους παίρνουν φαντάρους. Και εκείνη την εποχή ξέρετε τι σήμαινε να σε πάρει φαντάρο κάτω από αυτές τις συνθήκες. Να σε στείλει στα σύνορα, να σε στείλει σε μονάδες ανεπιθυμήτων που υπήρχαν τότε και να σου ουσιαστικά σου σταματάει, σου διακόπτει τις σπουδές σου. Και να σου γίνεται και ο βίος αβίωτος λοιπόν, εκεί που ήσουν έτσι κι αλλιώς. Ακριβώς. Δημοσιεύει ένα νομοθετικό διάταγμα γι' αυτό. Αυτά λοιπόν τα γεγονότα δημιούργησαν ένα εκρηκτικό μείγμα και έτσι στις 21 του Φλεβάρη, αντιδρώντας σε όλα αυτά τα μέτρα που πήρε εναντίον μας η Χούντα, κάνουμε κατάληψη της νομικής. Εκεί συγκεντρωνόμαστε στην αρχή κάποιοι φοιτητές, μερικές δεκάδες, ίσως 100-150 της νομικής. Όμως αυτό το νέο που είναι η πρώτη πράξη οργανωμένη αντίσταση κατά της Χούντας πανελλαδικά παίρνει μια έκταση μέσα στην Αθήνα και έτσι το πληροφορούνται και από άλλες σχολές φοιτητές και αρχίζουν και σειραίουν στη νομική σχολή. Έτσι λοιπόν μέχρι το απόγευμα είχαμε μαζευτεί περίπου 4.000. Τρομακτικός αριθμός για την εποχή και για περίοδο δικτατορίας να αντιστέκονται τόσες χιλιάδες φοιτητές οργανωμένα εναντίον του δικτατορικού καθεστώτος. Και φυσικά η Χούντα δεν έμεινε με σταυρωμένα τα χέρια, έτσι. Έγινε ναι, επίθεση. Η Χούντα λοιπόν τι κάνει τότε? Κινητοποιεί ασφαλίτες, τραμπούκους, εκοφύτες, παρακρατικούς με μαχαίρια. Μην ξεχνάμε σε ποια εποχή είμαστε. Δεν είμαστε σε εποχή όπως σήμερα που γίνεται μια κατάληψη. Είμαστε σε μια εποχή που
η Χούντα έχει οπλοφόρους, οι οποίοι μπορούν να σε σκοτώσουν όποια ώρα και να μην δώσουν λογαριασμό για τίποτα. Επιτίθενται λοιπόν αυτοί τις πρώτες απογευματινές ώρες εναντίον μας, με όπλα, με μαχαίρια, με στυλιάρια, με καδρόνια. Εμείς αμυνόμαστε, καταφέρουμε να τους αποκρούσουμε, με απώλειες βέβαια, και πλέον αναγκαζόμαστε εκ των πραγμάτων, αφού δεχτήκαμε αυτή την απρόκλητη επίθεση, να κλειστούμε μέσα. Να οχυρωθούμε όλες οι πόρτες από την οδό Σόλυνος, από την οδό Σίνας, από την οδό Μασαλίας, και να αποκλείσουμε την νομική. Πέρασε όλο το βράδυ, πέρασε όλη η νύχτα. Οι γονείς μας, πολλοί από εμάς που είχαν πληροφορηθεί το γεγονός, γιατί αυτό ήταν ελεγχόμενοι βέβαια από τα ελεγχόμενα μέσα μαζικής ενημέρωσης, την ΕΡΤ και την ΙΕΝΕΤ τότε που υπήρχε η τηλεόραση και το ραδιόφωνο, δεν έλεγαν τίποτα, αλλά τα διεθνή πρακτορία και οι διεθνείς ραδιοφωνικοί σταθμοί και τα πρακτορία ειδήσεων μετέδωσαν σε όλο τον κόσμο αυτό το γεγονός, για σαν πρωτάκουστο για την περίοδο της δικτατορίας. Δεν είχε γίνει ποτέ κάτι τέτοιο. Αυτό κινητοποίησε έναν κόσμο, το μαθεύτηκε εν πάση περιπτώσει από ανθρώπους, ήρθε κόσμος και μας συμπαραστάθηκε απ' έξω, κυρίως από την Εδώ Ακαδημίας. Πολλοί οι γονείς μας και άλλα και άλλοι διανυκτέρευσαν με αναμένα κεριά στην Εθνική Βιβλιοθήκη, στην πίσω πλευρά της Εθνικής Βιβλιοθήκης, στη συμβολή με την Οδό Ιπποκράτους, και έτσι πέρασε όλη η νύχτα. Την άλλη μέρα το πρωί συνεχίσαμε, βγήκαμε στην ταράτσα της νομικής, γιατί μόνο από εκεί μπορούσαμε να φανούμε και να μπορέσει ο κόσμος να αντιληφθεί τι ακριβώς συμβαίνει, και αυτό κινητοποίησε πλέον χιλιάδες λαού, οι οποίοι περικύκλωσαν όλη την περιοχή εκεί, και πλέον η Χούντα άρχισε να χάνει τον έλεγχο. Όχι μόνο πια της νομικής που τον είχε χάσει ήδη με τους 4.000 εγκλειστούς, αλλά και απ' έξω στο κέντρο της Αθήνας άρχισε για πρώτη φορά να διασελεύεται η τάξη, γιατί πλέον οι χιλιάδες κόσμου δεν υπάκουαν. Και εσείς στη νομική κλεισμένη χωρίς φαγητό και νερό από κάποιο σημείο και μετά. Ναι, αυτό είναι το πρόβλημα. Εκεί προσπάθησε η Χούντα με τους διορισμένους τότε Πριτάνης. Εκεί οι Πριτανικές αρχές, ο Πριτάνης τότε ήταν ο καθηγητής ο Τούντα της ιατρικής. Προσπαθούσε να μας πείσουν να βγούμε έξω. Γινόντουσαν διαπραγματεύσεις. Η ειρωνία είναι ότι ο γιος του Τούντα ήταν συνομήλικός μου, φοιτητής ιατρικής τότε. Και ήταν μαζί σας, στους έγκλειστους. Καθηγητής, ήταν μαζί μας, ναι. Και φωνάζαμε εμείς, ας πούμε, ένα αυθόρμητο σύνθημα, Τούντα παρετήσου, το θέλει το παιδί σου, θυμάμαι. Ευρηματικό το σύνθημα, ναι, τότε. Ναι, ευρηματικό, εκείνη την ώρα βγήκαν. Πώς ένιωθε ο συμφοιτητής σας όταν το άκουγε αυτό? Πώς ένιωθε? Πώς αντιδρούσε? Έλατε. Γιατί είναι πολύ μεγάλη πάλη, φαντάζομαι, που γινόταν και μέσα του να είναι απέναντι στον πατέρα του, αυτός με τους φοιτητές. Ναι. Και ο πατέρας του να προσπαθεί να τους διώξει από την νομική. Να πείσει τους φοιτητές να είναι με τη Χούντα. Είναι όλο αυτό το κοντράστ που συνέβαινε τότε στα συναισθήματα, και αυτό νομίζω το δώσατε και πολύ ωραία σε αυτή την καταπληκτική εκδήλωση που έγινε το Σάββατο στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, που μιλήσατε ως πρωταγωνιστές μαζί με άλλους, και μου είπατε χθες που μιλήσαμε ότι είχε πάρα πολύ κόσμο η εκδήλωση. Ναι, ήταν, εμείς δώσαμε αυτή τη διάσταση γιατί έτυχε τώρα, είναι οι συγκυρίες. Εγώ που ήμουν φοιτητής τότε να είμαι στη διοίκηση του Δικηγορικού Συλλόγου μετά από 50 χρόνια, που υποτίθεται ότι έχω εξαντλήσει και τη δικηγορική μου θητεία, έτσι μετά από 50 χρόνια. Παρ' όλα αυτά εγώ δεν την έχω εξαντλήσει. Αυτό το ξέρουμε πάρα πολύ καλά, κύριε Σαπουτζάκη, και χαιρόμαστε ιδιαιτέρως γι' αυτό. Να είστε καλά. Που σας έχουμε ακόμα και ενεργεία. Δώσαμε και τη μάχη με τη Χρυσή Αυγή, όπως ξέρετε. Πολύ καλά, το γνωρίζω, σας έβλεπα καθημερινά. Για 5,5 χρόνια. Τώρα είμαστε εκεί και είπαμε να οργανώσουμε αυτή την εκδήλωση σε ένα εμβληματικό θέατρο. Το πιο εμβληματικό θέατρο που υπάρχει στην Ελλάδα, το Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά, το οποίο χτίστηκε το 1885 και θεωρείται αυτή τη στιγμή όχι μόνο το καλύτερο θέατρο της χώρας, αλλά και όλων των Βαλκανίων. Είναι σε αυτό λοιπόν το θέατρο, το οποίο έχει και πολύ μεγάλη χωρητικότητα, έχει εκατοντάδες. Δηλαδή θέλει, για να γεμίσει, θέλει 600-700 άτομα. Πράγματι ο κόσμος, οι συνάδελφοι και γενικά ο κόσμος ανταποκρίθηκε, γέμισε, και βέβαια προσέξτε τώρα, εδώ είναι το θέμα. Εμείς το ονομάσαμε «Οι πρωταγωνιστές μιλούν». Γιατί ευτυχώς ακόμη, παρότι πέρασε μισός αιώνας από τότε, πολλοί από τους πρωτεργάτες είναι εν ζωή. Και κάποιοι από αυτούς
είναι και εν ενεργεία όπως είμαι εγώ, αλλά και κάποιοι άλλοι που δεν είναι εν ενεργεία δικηγόροι, περισσότεροι είναι στην κοινωνική ζωή της χώρας. Αυτό θέλω να σας πω. Mm-hmm. Δηλαδή είναι ο Νίκος Ομπίστης, γνωστός. Mm-hmm. Συμβητητής μου, φίλος κλπ. Μαζί. Ο Στέφανος ο Τζουμάκας. Ο Γιώργος ο Βερνίκος. Γιώργος Φιλιππάκης. Ο Γιώργος ο Φιλιππάκης, ο συνάδελφός σας. Mm-hmm. Γιώργος Σαββόπουλος επίσης. Και ο Γιώργος Σαββόπουλος επίσης, δικηγόρος, συνταξιούχος βέβαια, αλλά είναι. Όλοι αυτοί είναι ακόμη σε κοινωνικό επίπεδο, στην κοινωνική ζωή, είναι πρωτοπόροι ακόμα. Και έτσι είπαμε να δοθεί πλέον, να μην γίνει ας πούμε αυτό που είναι κάτι σαν εθνική επέτειος όπως και το Πολυτεχνείο, να μην το παρουσιάσουμε. Γιατί μετά από μερικά χρόνια θα εμφανίζεται κάπως σαν μνημιακή εκδήλωση. Ναι, αλλά αφού οι πρωταγωνιστές είναι ακόμα είναι εδώ και μιλούν, είναι πολύ λογικό να έχει άλλη εκδοχή. Τηρούνται πρακτικά. Mm-hmm. Θέλω να πω, όπως σας είπα και χθες, μπορεί αυτή οποιοδήποτε να μπει στο YouTube, mm-hmm, να δώσει 50 χρόνια από την εξέγερση της νομικής, τις λέξεις αυτές που σας λέω, 50 χρόνια από την εξέγερση της νομικής, και θα το βγάλει αμέσως. Και να δει την όλη εκδήλωση, 2,5 ώρες, είναι στη διάθεση παντός. Συνδιοργάνωση με το ΣΦΕΑ να πούμε, και ο Σπύρος Χαλβατζής, μέλος. Ο Σπύρος ο Χαλβατζής έκανε παρέμβαση, mm-hmm, αντιπρόεδρος του ΣΦΕΑ, και επίσης ο Ναύαρχος ο Παλούμπης, που γιατί θυμίζω εκείνη την εποχή, μετά την εξέγερση τη δική μας, που αυτό αποτέλεσε το έναυσμα, μέχρι τότε δεν κινείται κανένας. Δηλαδή κινούνται βέβαια οι αντιστασιακές οργανώσεις, αλλά σε περιορισμένο αριθμό και με... Και όχι τόσο φανερά και τόσο στην επιφάνεια οι φοιτητές, ναι, μαζικά. 4.000 φοιτητές τα έχουν καταλάβει ένα κτίριο στο κέντρο της Αθήνας σε περίοδο φασιστικής δικτατορίας. Και χιλιάδες κόσμου να διαδηλώνει απ' έξω, αυτό δεν έχει γίνει ποτέ. Ξεκίνησε λοιπόν η διαδικασία και μετά από 2 μήνες περίπου έγινε το κίνημα του ναυτικού. Δηλαδή οι αξιωματικοί, mm-hmm, του πολεμικού ναυτικού κινήθηκαν εναντίον της Χούντας για πρώτη φορά και μέσα από τα σπλάχνα τους, δηλαδή από τον ίδιο το στρατό. Και μάλιστα το βέλος, το αντιτορπιλικό που εκείνη την εποχή συμμετείχε σε μια νατοϊκή άσκηση στην Ιταλία, έφυγε από την άσκηση, αυτομόλυσε, mm-hmm, και παρουσιάστηκε στις Ιταλικές αρχές και ζήτησε ο επικεφαλής του, ο αντιπλήρχος τότε και μετά από τα Ναύαρχος, ο Παπάς, ζήτησε πολιτικό άσυλο. Αλλά δεν ήταν μόνο ο Παπάς, ήταν και υπόλοιποι αξιωματικοί. Και επίσης πέραν των υπολείπων αξιωματικών, υπήρχαν και αξιωματικοί εδώ στην Ελλάδα, οι οποίοι κινήθηκαν. Βέβαια αυτούς τους συνέλαβε η Χούντα και τους τσάκισε στην κυριολεξία. Ένας από αυτούς που συνέλαβε και ο οποίος ήρθε και στα ΓΑΤΕΣΑ, βασανίστηκε κλπ. Ήταν ο Ιωάννης Παλούμπης, τώρα έναν αποστρατή ανάβαρχος, ο οποίος επίσης ήταν στην εκδήλωση και ο οποίος επίσης μίλησε. Επειδή φτάνουμε στο τέλος, κύριε Σαμπουτζάκη, θα μπορούσαμε να μιλάμε πολλή ώρα μαζί για όλο αυτό το θέμα και για την περίοδο πριν, mm-hmm, την εξέγερση της νομικής και μετά. 50 χρόνια, ναι, πέρασαν. Τι είναι επίκαιρο και γιατί εξακολουθεί να είναι επίκαιρο από τότε έως τώρα? Τι δεν έχει, κοιτάξτε, αλλάξει? Ναι, ναι, κατάλαβα το ερώτημά σας. Βέβαια και είναι και ευστόχο. Εμείς είχαμε ένα προσανατολισμό τότε. Δηλαδή ο προσανατολισμός που είχαμε δεν ήταν απλώς να διαμαρτυρηθούν σαν, mm-hmm, φοιτητές, διότι εφήγονται κάποια μεμονωμένα δικαιώματα. Διαμαρτυρηθήκαμε ιδιαίτερα σαν φοιτητές της νομικής, που έχουμε και μια ιδιαίτερη ευαισθησία για το δίκαιο, ας πούμε, ότι αυτή η δικτατορία δεν ήταν, ήταν μια ξενοκίνητη, ξενόδουλη δικτατορία, η οποία στηρίχθηκε από τους Αμερικανούς και τους Νατοϊκούς. Διότι όποιος διαβάσει ιστορία, εμείς τη ζήσαμε, αυτοί τη στηρίζαν. Αν δεν τους στήριζαν οι Αμερικάνοι, δεν θα μέναν ούτε μια μέρα στην εξουσία. Θα κατέρεαν. Και αυτή λοιπόν το μήνυμα που δώσαμε τότε, φωνάζαμε έξω η Χούντα, αλλά και έξω οι Αμερικάνοι, έξω από το ΝΑΤΟ. Mm-hmm. Ήταν συνθήματα των φοιτητών εκείνης της εποχής πριν από 50 χρόνια. Σήμερα λοιπόν που περάσαν 50 χρόνια και επισκοπώντας τα γεγονότα, βλέπουμε ότι οι συνθήκες δεν έχουν αλλάξει πάρα πολύ. Βεβαίως δεν έχουμε δικτατορία, έχουμε δημοκρατικό κοινοβουλευτικό καθεστώς, δεν το συζητάμε, δεν έχει καμία σχέση με την τότε εποχή. Παρ' όλα αυτά όμως τα υπόλοιπα, αυτό που σας είπαμε, ο αντινατοϊκός, αντιαμερικανικός χαρακτήρας που δώσαμε τότε,
η εξάρτηση της χώρας μας θεωρούμε ότι δεν έχει ικανοποιηθεί αυτό το τμήμα του αιτήματος. Και υπό αυτή την έννοια τα συνθήματά μας εκείνης της εποχής, παρότι πετύχαμε σε συνέχεια με το κίνημα του Ναυτικού και εν συνεχεία και με το Πολυτεχνείο να ανατραπεί η δικτατορία και να επανέλθει η κοινοβουλευτική δημοκρατία, εν τούτης πάντα παραμένουν τα συνθήματα, για τους λόγους που σας είπα προηγουμένως, της εποχής εκείνης επίκαιρα. Αυτό είναι. Που δεν έχουμε, το νιώθουμε εμείς οι νεότεροι που αυτό το έχουμε μάθει πια από την ιστορία. Εγώ, ας πούμε, γεννήθηκα το Δεκέμβρη του 1973, αμέσως μετά το Πολυτεχνείο. Και θυμάμαι ότι το ψωμί, παιδί, ελευθερία είναι ένα αίτημα το οποίο ακόμα είναι προς αναζήτηση. Σωστά. Δεν το έχουμε ολοκληρώσει όπως θα έπρεπε και όπως θέλαμε τότε. Έχουμε κάνει βήματα, αλλά δεν το έχουμε. Αυτό είναι το σωστό που λέτε. Έχουμε κάνει βήματα πρόοδου, αλλά δεν το έχουμε ολοκληρώσει. Έχω ένα μήνυμα από φίλη ακροάτρια εδώ, η οποία νιώθει πολύ συγκινημένη που σας ακούει. Οφείλω να σας το μεταφέρω και νιώθει και μια ελπίδα ότι τίποτα τελικά δεν πάει χαμένο. Νομίζω πως εσείς είστε ο κατάλληλος για να το απαντήσετε. Μα αν δεν αγωνιστείς, ακούτε. Εμείς αυτό το είδαμε και στην περίοδο της δικτατορίας. Αν δεν αγωνιστείς, δεν θα κάνεις τίποτα. Αυτό είναι νόμος της ζωής για οποιοδήποτε πράγμα. Πολύ περισσότερο όταν μιλάμε για έναν αγώνα που δίνεις εναντίον ενός φασιστικού δικτατορικού καθεστώτος. Δεν θα κάνεις τίποτε, εάν δηλαδή η Χούντα μέχρι εκείνη την εποχή, και το λέω και στην ακροάτρια, δεν ξέρω πόσων ετών είναι και τι θυμάται, συνομιλική μου σχεδόν. Όλοι, όλοι, μπράβο, όλοι οι ακροατές σας, ότι εκείνη την εποχή, αν εμείς δεν είχαμε κινηθεί για πρώτη φορά στην νομική, μετά από μας ακολούθησε το κίνημα του Ναυτικού. Και μετά ακολούθησε το κίνημα του Πολυτεχνείου που γενικεύτηκε η αντίσταση. Αν δεν υπήρχαν όλα αυτά, η δικτατορία θα ήταν ακόμη ίσως. Δηλαδή αν δεν κινούμεθα εμείς και κάποιοι άλλοι και στη συνέχεια ακόμη περισσότεροι, η Χούντα δεν είχε κανένα λόγο να φύγει. Θα έμενε εκεί, γιατί σας είπα που στηριζότανε και πώς μπόρεσε να σταθεί. Αλλά όταν άρχισε η αντίσταση, όταν άρχισε ο κόσμος να παίρνει θάρρος, να βλέπει ότι δεν είναι ανίκητη, ότι μπορεί να ανατραπεί, σιγά σιγά επήλυθε το αποτέλεσμα. Και δώσατε με το παράδειγμα για να καταλάβουν καλύτερα τι είναι αυτό που συμβαίνει και ότι αυτό που φαίνεται και όπως δρομολογείται δεν είναι η πραγματικότητα, αλλά υπάρχει κάτι άλλο πίσω που έχει ένα απίστευτα σκληρό και ιδεχθεί πρόσωπο, όπως αυτό που είχε η δικτατορία και η εφταετία που πέρασε. Πρέπει να την έχει ζήσει εκεί. Αυτό τώρα τα λέμε και οδηγούμεθα. Εγώ καταλαβαίνω και από το γιο μου, ας πούμε, που είναι συνάδελφος και είναι 40 ετών, και από άλλους ανθρώπους. Αντιλαμβάνονται, βλέπουν στην ιστορία, αλλά δεν το ζήσει. Είναι απίστευτο πράγμα. Δηλαδή είναι απεχθές πράγμα η δικτατορία. Και είναι φοβερό πράγμα η έλλειψη ελευθερίας. Να μην μπορείς να μιλήσεις. Όχι να ψηφίσεις, όχι να εκλέξεις. Να μιλήσεις, γιατί ακούει ο Χαφιές παραδίπλα. Και αν θα μιλήσεις, μπορεί να σε συλλάβει. Έτσι ακριβώς. Στην καλύτερη περίπτωση. Στη χειρότερη να σε στείλει στη φυλακή. Και ακόμη χειρότερη να βγάλει ένα πιστόλι να σε σκοτώσει. Δεν δίνει λογαριασμό σε κανέναν. Κύριε Σαπουτζάκη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Φτάσαμε στο τέλος του ημιώρου μας. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ που ήσασταν μαζί μας σήμερα. Να είστε καλά.